남녀시 이미디길래 Σε κάθε του νότα ήταν η Κρήτη που καθοδηγούσε το τεράστιο ταλέντο του. Ήταν πηγή έμπνευσης και πηξίδας, μια ορατή κλωστή της πανίσχυρης κριτικής του ρίζας που σε κάθε δευτερόλεπτο της συγκλονιστικής μουσικής του πορείας κινούσε τα νήματα. Το 2006 στην Κρήτη και μέσα από την Κρήτη TV, ο Μίκης Θεοδωράκης εξηγούσε με ένα βλέμμα φλογισμένο πως τελικά, ό,τι κι αν έκανε, το έκανε για το νησί της καρδιάς του. Ήθελα ένα και μόνο πράγμα, να ικανοποιήσω την οικογένειά μου, την κριτική, τη ρίζα μου. Και ευτυχώς είχα αυτό το δώρο της μουσικής και δεν έγραψα μία νότα χωρίς να έχω τη σκέψη μου την Κρήτη. Τίποτα. Ό,τι έκανα ήταν για την Κρήτη. Φαίνεται, δεν φαίνεται, θα φανεί ίσως στο μέλλον κόμπος πιο πολύ. Υπάρχουν βέβαια ορισμένα έργα που βγαίνουν προς τα πάνω. Και πρώτα απ' όλα ο Ζορμπάς. Που δεν είναι μόνο δικό μου έργο, αλλά και ενός άλλου κριτικού. Του Νίκου του Κοϊδατζάκη. Νομίζω το κάναμε διεθνές σύμβολο και σαν μυθιστόρημα και σαν μουσική. Θεωρώντας τα έργα του ως μικρούς μουσικούς γαλαξίες, ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης που άλλαξε την ιστορία της παγκόσμιας μουσικής εξήγησε πως το καλλιτεχνικό του σύμπαν, το ρυθμό, τον έδινε πάντα η Κρήτη. Οι μελωδίες που η ψυχή του γεννούσε με έναν τρόπο μεγαλειώδη είχαν πάντα, όπως ο ίδιος περιέγραψε, κοινά χαρακτηριστικά που προέρχονται από τα επαναστατικά βήματα του Πεντοζάλη. Εγώ δεν πήρα ποτέ ξένες μελωδίες από κανέναν. Τις έκανα, τις είχα μέσα μου. Αλλά ορισμένα χαρακτηριστικά θα βρείτε στη μουσική μου, παμασκάρι. Έχω ένα ρυθμό, πολύ επαναληπτικό, πολυπτικό. Αυτός είναι ο Πεντοζάλης. Στην υπόλοιπη αρκετά Στη διάρκεια της συνέντευξης του μάλιστα εξήγησε πως τα βήματα του κριτικού χορού είναι η βάση της μουσικής του και πως αυτό το επαναλαμβανόμενο τέμπο δεν υποδηλώνει μια απλή επανάληψη, αλλά το πείσμα και την επιμονή που στοιχιώνουν το κριτικό DNA. Είναι απέραντο, σαν τη σημαντική αρμονία. Δεν σταματάει ποτέ. Άρα αυτή είναι και η βάση της συμπαντικής μουσικής. Η βάση της συμπαντικής αρμονίας. Και η βάση της συμπαντικής αρμονίας μπορεί να είναι κριτική. Είναι αυτός ο ρυθμός επαναληπτικός που δείχνει και το χαρακτήρα, δηλαδή, το πείσμα του κριτικού, όταν το βάζει κάτω, δεν είναι κούραση αυτή, δεν είναι επανάληψη, είναι πείσμα. Δηλαδή, εδώ, θα κρατήσω. Με την ελπίδα ενός νέου πολιτιστικού ρεύματος που θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από το λίθαργο, ο Μίκης Θεοδωράκης δήλωνε απερίφραστα πως οι ελπίδες του εναποτίθενται στην Κρήτη. Αλλά εγώ σαν ένας θνητός, κριτικός, εναποθέτω τις ελπίδες σαν μουσικός εδώ, τουλάχιστον να αποκαλυφθεί αυτό το οποίο έκανα μέχρι τώρα. Και εδώ είναι το πρώτο βήμα. Γρήγοροι ρυθμοί, εφήμερες πολιτικές θέσεις, τέχνη αναλώσιμη και έργα μιας χρήσης. Λόγια δικά του για το πώς η χώρα μπήκε στη δίνη της παγκοσμιοποίησης και έχασε το βηματισμό της, όπως εξηγούσε με πάθος. Η θέση θέλει αντίθεση το μήνυμά του για να αποφευθεί το χάος της αποσύνθεσης. Θέση χωρίς αντίθεση, ίσως αποσύνθεση. Επομένως, πρέπει να επιδιώκουμε το διάλογο, πρέπει να επιδιώκουμε την αντίθεση. Και να αφήσουμε τα πράγματα να παλεύουν και να επικρατεί το καλύτερο. Γιατί πάντοτε η σύνθεση των αντιθέσεων μας οδηγεί στην αρμονία, ενώ η αποσύνθεση
μας οδηγεί στο χάος. Αντιπρολόγου σε αυτή την εκβαθέων συνέντευξή του, ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης δήλωσε υπερήφανος για την ύπαρξη της Κρήτη TV για να εξηγήσει πως παρότι ανά τον κόσμο οι τηλεοπτικές του συνεντεύξεις ήταν πολλές, σε επίπεδο χώρας η άλλη του άποψη τον κράτησε στο περιθώριο. Εσείς με καλέσατε εδώ πέρα στο κανάλι αυτό, το φιλόξενο, για το οποίο σαν κριτικό αισθάνομαι περηφάνεια που υπάρχει ένα τέτοιο κανάλι, αλλά εμένα στην Ελλάδα δεν με κάλεσε ποτέ. Καμία τηλεόραση να μιλήσουμε έτσι. Καμία, ποτέ. Ενοχλούσε το ότι ήσασταν εκτός ομογενοποίησης. Ήμουν εκτός αυτού του πνεύματος ή μάλλον ήμουν και ο αντίπαλος του άλλου, της άλλης άποψης. Να λοιπόν για ποιο λόγο οδηγούμεθα σε μια αποσύνθεση, γιατί δεν υπάρχει διάλογος. Πνεύμα ανήσυχο και ασυμβίβαστο μέχρι την ίστατη ανάσα του, ο Μίκης ήταν βέβαιος πως ο ελληνικός λαός κουβαλά πάντα μέσα του αυτό το φτάσιο που δεν μπορείς του Νίκου Καζαντζάκη. Ακόμη πιο βέβαιος πως η Κρήτη μπορεί κάτι παραπάνω και αυτό είναι μία ακόμη παρακαταθήκη που αφήνει.